Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Με την μονάδα των εξωτερικών μεταδόσεων του εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε, βρισκόμαστε και απόψε στη φιλόξενη Βέρεια. Από τον αγιασμένο αυτό τόπο, το βήμα του Αποστόλου Παύλου, πέρασε και κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, ο Βεριαίων, αλλά και όλων των Ελλήνων διδάσκαλος, το της Οικουμένης Αγλάισμα. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε σε δορυφορική σύνδεση τον Διορθόδοξο Εσπερινό, στον οποίο θα συμμετάσχουν προσκεκλημένοι αρχιερείς, εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λοιπόν Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Εκκλησιών και ο Ποιμενάρχης της Τοπικής Εκκλησίας, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων.
Εισακούσον μου, εισακούσον μου Yeah.
Oh,
σπάσαν την γυναιξήλθεν ο φόγκος αυτού. Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Πέντες ημέρες εκείνες οι αδελφοί ευθέως δια της νυχτός εξέπεμψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέριαν. Μητίνες παραγενόμενοι στην συναγωγή να πίεσαν των Ιουδαίων. Ούτι δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη. Μητίνες εδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας. Το καθημέραν ανακρίνονται στας γραφάς. Μη έχει τα αυτά ούτω. Όλοι μένουν εξ αυτών επίστευσαν. Και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχημόνων και ανδρών ουκολίγοι. Ως δε έγνωσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν την Περία κατηγγέννη υπό του Παύλου ο Λόγος του Θεού. Ήλθον κακοί σαλεύοντες τους όκλους. Ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδελφοί. Πορεύεστε ως επί την θάλασσαν. Υπέμενον δε ο Τεσσίνας και ο Τιμόθεος εκεί. Οι δε καθιστώντες των Παύλων ήγαγον αυτών έως Αθηνών. Και λαβώντες εντολήν προς τον Σίλαν και τον Τιμόθεον. Τι να ως τάχιστα έλθωσιν προς αυτόν. Εξίεσον ειρήνη σοι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο εμαρτύρει ο όχλος όν μετά του Ιησού ότι τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος ότι ήκουσε τούτο αυτόν πεποιηκένε το σημείον. Ιούν φαρισέ είπων προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ουκ ωφελείτε ουδέν, είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε έτινες Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσω συνεν τη εορτή. Ούτι ουν προσήλθον Φιλίππωτο από Βυσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, θέλομε τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Εις πολλά επιδέσποτα. Πάνε εκεί. Και ελέησον μας ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δόμεθα σου επάκουσον και ελέησον και τη δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και τη δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμονος και το συγχώρο στα τούτων αυτό Αγίων Αρχιερέων, Αμφιλοχείου Ενοκεντίου Τιμοθέου, Σάβαρσενίου Τιμοθέου, Ιωάννου Γρηγοριού Άβελ, Δαμασκηνού Μητροφάνους Νικονίμου και Γεωργίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού,
πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπόλυτα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσανωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Επιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων Ναού τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου των παρασού μέγαν και πλούσιων έλεος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Wanadamu na mwenye huruma na kwako tunatoa utukufu kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele. Подобие Господи, вечер всей без греха сохранитеся нам, благословенный Божий Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный сил, Владыко, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенный святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ερσί πλάγι τσοβεκολιουμπί Μπόγι τέμπι σλάβος νασίμο Ότσου η Σύνου η Σβέτο με Δούχο Σάντα η Ιωβέ και η Ιωβέ κοβε βέκοβα. Πάτσε του τουρό Τα σκεφαλά Σιμών, το Κύριο κλείνομε. Будет держава Царствие Твоего, благословенное, препрославлено, Отца и Сына и Святаго Духа, и ней пресной во веки веков. Oh, no.
Македония, Διεύης Μαξίκους, τότε ημείς εις την οήτη εις ευημένα. Διεπλέξας το πέλαγος ή να ημείς εμπλέξομεν εις το Θείον ελέος. Ότε εις μερίαν αφήκε το η γνώση του Θεού, τότε υφανίστη η πλάνη του εχθρού. Εκήρυξας εν λιβάρτην τον του Θεού νόμων, όπως μη δάμεν ημείς το φοβερό βήμα τη λόγω. Ήξη πάντα παδώσαμε ανθών απειλώσαμε. Απόστολε των εθνών πρωτόφρανε Παύλε, πανηγύρι λαμπράν δε κουπαρίμων. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αβερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμωνα, σεβαστοί πατέρες, αρχές του τόπου, οσιότατοι μοναχοί και οσιότατες μοναχές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εκ μέρους όλων των παρόντων, αδελφών αρχιερέων και εκπροσώπων των Ορθοδόξων, Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, απευθύνω σε εσάς, σεβασμιότατε, και σε όλους τους συνεργάτες σας τις εγκάρδιες ευχαριστίες και τα επάξια συγχαρητήρια για όσα ζήσαμε αυτές τις ολίγες ημέρες εδώ στην Αποστολική Πόλη της Βερίας με την ευκαιρία των 21ων Παυλίων. Κατά το Επιστημονικό Διεθνές Συνεδρίο είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε γνώμες για την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου περί υπομονής και καρτερίας. Εδώ όμως και με αφορμή αυτό το θέμα του συνεδρίου θα ήθελα να δείξω αυτές τις αρετές ως πρακτικό βίωμα αγαπητών σας αδελφών στην Εκκλησία της Αντιοχίας και συγκεκριμένα στη Συρία από όπου προέρχομαι.
αν συμφωνούμε ότι η υπομονή είναι τρόπος αντιμετωπίσεως και εκφράσεως εμπιστοσύνης κατά την περίοδο σιωπής του Θεού, τότε η εδώ και 5 χρόνια πονεμένη από τον πόλεμο συνάνθρωποι σας στην Συρία, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη στην σοφία του Πανάγαθου Θεού, υπομένουν κάθε θλίψη, φτώχεια, πείνα, καταστροφή, μετανάστευση, απαγωγή, διωγμό, ακόμα και θάνατο. Το μόνο μήνυμα που μεταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι κατά τις κρίσιμες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας είναι η σταθερότητα στην πίστη και η παραμονή στα πατρώα εδάφη. Στα Άγια αυτά εδάφη που με αγάπη μετέτρεψαν την οργή του Σαούλ σε δύναμη ψυχής, το σκότος του νου του Σαούλ σε γνώση του αληθινού Θεού και τον μετέπειτα διωγμένο από τους Ιουδαίους Παύλο σε Απόστολο όλων των εθνών. Σήμερα εμείς όλοι, Άγιοι αδελφοί, και μάλιστα εμείς οι κληρικοί, έχουμε το χρέος να μιμηθούμε τον Παύλο, γινόμενοι όλοι Απόστολοι, κηρύσσοντας την υπομονή και ντυμένοι με το στιχάριο της αγνότητας, το επιτραχύλιο της ευθύνης και τα επιμάνικα της φιλανθρωπίας. Η δε αρχιερείς τον σάκο της χάριτος και τη μήτρα της ταπεινώσεως και κρατώντας την ράβδο της αγάπης. Στολισμένοι με αυτές τις αρετές γινόμαστε άξιοι να κράξουμε με τον θεόπνευστο Παύλο τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή υμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Με αυτά τα λόγια, σεβασμιότατε, εύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει έτη πολλά και στο ποίμνιό σας, αλλά και γενικά σε όλους τους αδελφούς Έλληνες, την κάθε επιτυχία και σε ένα καλό τέλος στο τρέχον της Ελλάδος δίλημα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους εσάς χρόνια πολλά και εδώ θα μου επιτρέψετε επίσης να ευχηθώ εκ μέρους όλων μας τα χρόνια πολλά στον απαχθέντα Μητροπολίτη Χαλεπίου, κύριο Παύλο, προσευχόμενος στον Θεό να τον έχει καλά εκεί που είναι και σύντομα να τον δούμε ανάμεσά μας. Αμήν. Νην απολύει στον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εισπολάητε Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εθνός εκείρικα και φως λύρα τρεις μέγιστον βεριαίων διδάσκαλων οικουμένης
αγλάισμα, ευχοσύνος γερεώμε, τους αγώνας τιμώμε και τας βασάνους, δια Χριστόν τους ευχών σου μαρτύριον. Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημώ. Всегда ныне и присно и во веки веков. Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан во век век века. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμα δόξα Σύ. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, των δώδεκα και πάντων των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά. Λόγω του καιρού η επιστροφή της λιτανίας θα ακυρωθεί. Θα πάμε βέβαια πίσω, αλλά όχι με πομπή. Εθνών σε Κύριχα. Εθνών σε Κύριχα και φως την ατρής μεγιστών. Αγαπητοί τηλεθεατές, από τον Ιερό Χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια παρακολουθήσατε τον Διορθόδοξο Εσπερινό. Φέτος τα 21 Παύλια ήταν αφιερωμένα σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα, η υπομονή και καρτερία στο σύγχρονο κόσμο κατά τον Απόστολο Παύλο. Όπως πάντα είναι κοντά μας ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Παυλίων, νομότιμος καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωάννης Καραβιδόπουλος, ο οποίος επιγραμματικά θα μας πει δύο λόγια για τις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Βέρεια. Κύριε Καραβιδόπουλε. Με το τριήμερο Διεθνές Συνέδριο ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των 21 Παυλίων που διαρκούν όλον τον Ιούνιο μήνα στη Βέρεια. Το θέμα ήταν εξαιρετικά επίκαιρο φέτος, υπομονή και καρτερία στον σύγχρονο κόσμο, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Εξετάστηκε από πολλές πλευρές, από την πλευρά ας πούμε, του τι λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, από την πατερική πλευρά, από την ασκητική πλευρά, οι ασκητές τι λένε περί υπομονής. Επίσης εξετάστηκε στα πλαίσια του γάμου το θέμα της υπομονής, στα πλαίσια του ασκητισμού,
Επίσης έγιναν και ιστορικές προσεγγίσεις στην εποχή της τουρκοκρατίας, μια δύσκολη επίσης εποχή που υπήρχε η παρηγοριά και η προτροπή της Εκκλησίας για υπομονή, ώσπου λύθησαν τα προβλήματα. Έτσι ελπίζουμε ότι θα λυθούν και τα σημερινά μας προβλήματα. Όλοι οι ομιλητές ετώνησαν την πρακτική και επιμαντική πλευρά του θέματος, δεν έμειναν σε θεωρίες θεολογικές, αλλά έπιασαν και πρακτικό και ποιμαντικό μέρος. Έτσι, με τον πανηγυρικό Εσπερινό τελείωσε και το συνέδριο και όλα τα παύλια τα φετινά, τα 21. Ποιο θα είναι το... Ήταν ο καθηγητής κύριος Ιωάννης Καραβιδόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κοντά μας όμως και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης, κύριος Γιώργιος, μέχρι πρότινος πρωτοσύγγελος στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, και σήμερα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Εκκίνωσης των Παυλίων με την ιδιότητά του ως καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε πολύ το Σεβασμιότατο να μας πει δύο λόγια από την εμπειρία του πλέον ως Μητροπολίτης εδώ στη Βέρεια. Εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους τους τηλεθεατές του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε. Συμμετείχανε δια των συχνοτήτων των τηλεοπτικών όλοι σε ολόκληρο τον κόσμο οι ευσεβείς χριστιανοί στον ετήσιο εορτασμό του Αποστόλου Παύλου εδώ στο βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια. Και περισσότερο από κάθε εποχή τα μηνύματα της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου είναι επίκαιρα για την εποχή μας και για τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Ευχόμαστε με την καρτερία και την υπομονή που δίδαξε ο Θείος Απόστολος να ενισχύσουμε την αισιοδοξία μας για το μέλλον και να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κίτρους και Κατερίνης κύριο Γιώργιο για τις πολύτιμες ευχές του. Αγαπητοί τηλεθεατές, από τον Ιερό Χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Ιούνιο του 2016 που θα εορτάσουμε τα 22 Παύλια και θα έχουν, όπως ανακοινώθηκε και στο συνέδριο, τον γενικό τίτλο «Ο Απόστολος Παύλος και οι Φιλόσοφοι», με την ευκαιρία τους της συμπλήρωσης 2.400 χρόνων από τη γέννηση του Αριστοτέλους. Καλό σας βράδυ.